Γιατί ακριβώς ήρθαμε εδώ? Ήρθε η Εύα και μας είπε ότι υπήρξε κι άλλο κρούσμα στην περιοχή και το έχεις πάρει πολύ βαριά. Ενώ θα έπρεπε να το πάρω ανάλαφρα. Το θέμα μας είναι τι σκοπεύεις να κάνεις. Γιατί? Φοβάστε κάτι? Θα έπρεπε. Ναι, θα έπρεπε. Θα έπρεπε να φοβάστε να μην επιβεβαιωθώ σε αυτό που σας έλεγα. Ότι οι νόμοι έχουν φτιαχτεί για τους ισχυρούς. Έχουμε μια απόφαση να περιμένουμε, Νικόλα. Ναι. Η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υπέρ τους. Που σημαίνει ότι θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι νόμιμες διαδικασίες που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Θα ξανακάνουμε ασφαλιστικά. Ναι, για να ξαναπορριφθούν και να τα ξανακάνουμε. Αυτή είναι η νόμιμη οδός, Νικόλα. Ναι. Και στο μεταξύ θα πεθαίνουν τα παιδάκια το ένα μετά το άλλο. Θα το παλέψουμε. Μισό, Ρενόρα, μισό. Εσύ προτείνεις κάτι καλύτερο? Όχι, δεν προτείνω κάτι καλύτερο. Αλλά μπορώ να κάνω πολλά. Όπα, όπα. Και φτάνουμε στο επίμαχο. Τι εννοείς, να κάνεις τι, να πάρεις τον νόμο στα χέρια σου? Αν χρειαστεί να σώσω ζωές, ναι. Και αυτό θα το κάνω. Δεν ζούμε σε ζούγκλα, Νικόλα. Σε ζούγκλα ζούμε. Απλώς εμείς την ονομάζουμε κοινωνία. Μισό, περίμενε. Ναι. Μόλις μας ειδοποίησαν ότι βγήκε η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα. Κερδίσαμε. Είναι απορριπτική. Καλά. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Έλα, Παναγία μου. Τι έγινε, καλέ? Λες και τίποτε ότι χάσαμε την υπόθεση του Λίτρα. Καλά, ευχαριστώ, Ελένη. Μέσα από τον τάφο έβγαινε. Λες να ήθελα να τη χάσουμε? Λέω ότι έχουμε να κάνουμε μεθοπάλαβος εδώ μέσα. Μάλιστα. Αυτό που φοβόμουν έγινε. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Θα ξανακάνουμε ασφαλιστικά. Και θα περιμένουμε άλλο τόσο καιρό και το πολύ πολύ να τους ρίξουν ένα πρόστιμο κάποια στιγμή. Υπάρχουν λύσεις. Το ξέρω. Δεν εννοώ την αυτοδικία. Αμέσως το ξέρω. Θα κινητοποιήσουμε κόσμο. Θα το κατεβάσουμε υπέρ σου. Ποιο κόσμο, Ρενόρα? Αυτοί κατεβάσαν υπέρ τους τα ίδια τους τα θύματα. Άστο. Θα κινηθώ με τον τρόπο που ξέρω εγώ. Ρε, εσύ, θα βρούμε άλλες λύσεις. Μη βιάζεσαι. Βιάζομαι. Βιάζομαι. Για ελάτε μαζί μου στο νοσοκομείο να κοιτάξετε στα μάτια αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί που το σκοτώνουν αυτοί. Κοιτάξτε το στα μάτια και πείτε του να περιμένει να βρούμε λύση. Πείτε του ότι έτσι ορίζουν οι νόμοι. Πείτε το αν το αντέχει. Γυρίσει το μάτι ανάποδα. Και τι μπορεί να κάνει δηλαδή, ρε παιδάκι μου? Οκ, είναι αυτοδικήση. Αλλά πώς? Θα πάρει ένα όπλο και θα αρχίσει να πυροβολάει έναν ένα τους μετόχους? Γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα? Δεν γίνονται. Να μιλήσουμε στο Μάνο, ξανά. Να του πούμε να κάνει πίσω. Να προσπαθήσει να πει στον Νικόλα ότι θέλει να βοηθήσει πραγματικά. Ναι, καλά. Χαίστηκε τώρα ο Μάνος. Την υπόθεση την κέρδισε, Νόρα μου. Πάει, τέλειωσε. Άντε το πολύ πολύ, να βάλει να του φυλάνει και το εργοστάσιο και καθάρισε. Κατάλαβες? Αυτά βλέπει τώρα ο Στέλιος και του γυρνάνε τα άντερα. Πήραμε το μέρος του δυνατού. Τύπης. Στην ουσία όμως προσπαθούσαμε... Στην ουσία προσπαθούσαμε να συμβιβάσουμε τα ασυμβίβαστα. Άστο, Λουκά. Από όπου και αν το δεις, μείον είμαστε. Δεν μας παίρνει. Έπρεπε να ταχτούμε υπέρ του Νικόλα. Ναι. Δεν ξέρεις, μπορεί να πείθαμε και το Ρούσο. Το Ρούσο? Ποιον λες τώρα, το δικό μας το Ρούσο? Όχι τον Ντέμι Ρούσο. Το μεγαλομέτωχο της συγκεκριμένης εταιρείας που έχει το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Το αφεντικό μας. Ναι. Καλά. Ο οποίος, αν θυμάσαι καλά, μας είχε βάλει και χέρι που αδειάσαμε τον ενάγοντα. Επειδή δεν τον είχαμε ενημερώσει. Όχι. Επειδή και αυτός παλεύει με τη συνείδησή του. Οκ, Ρενόρα, άντε και πες ότι τασόμαστε ανοιχτά υπέρ του Νικόλα. Τι θα είχαμε καταφέρει? Το αποτέλεσμα και πάλι αρνητικό θα ήτανε. Και το ξέραμε. Ναι, αλλά τουλάχιστον θα ήμασταν καλά μέσα μας. Σε αυτή την ηλικία και να έχουμε κιόλα συμβιβαστεί. Είναι βαρύ. Δεν έχουμε συμβιβαστεί. Την αδικία τη βλέπουμε. Αλλά δεν νομοθετούμε εμείς. Εμείς απλώς ερμηνεύουμε τους νόμους και προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Ακόμα και τους ενόχους. Άστο, Λουκά, άστο. Και εγώ το έχω κάνει και εσύ. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν καμαρώνω. Κολόπεδα, καθήκια. Ακόμα και ο Μάνος, ρε, μας την είπε. Η ψυχή μας τον Νικόλα και η τσέπη μας τον Ρούσο. Ωραία, να το στείλουμε να κάνει παρέα με το Στέλιο. Θα τα πάνε μια χαρά οι δυο τους, οι ακριβοδίκαιοι. Έλα, μην τους βάζεις τώρα και στο ίδιο καλάθι. Κάνε μου τη χάρη. Καλά, καλά, ας τους αυτούς τώρα. Άντε να δούμε πώς θα προλάβουμε τον Νικόλα. Μην κάνει καμιά βλακεία. Αν δεν θα τον προλάβει.